Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζουσες και τους εορτάζοντες για την αυτή μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας και να ξεκινήσω τη συνέντευξη αυτή, η οποία έρχεται λίγα μόνο 24 ώρα μετά τις δραματικές εξελίξεις που είχαμε στην ΚΕΔΙΤ στο τελευταίο συμβούλιο της 21ης Οκτωβρίου, αλλά και μετά από τις βουλευτικές εκλογές ένα μήνα περίπου. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να κάνω και ένα σύντομο εισαγωγικό σχόλιο. Θα ήθελα να σταθώ στο μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, νέων στην πλειοψηφία τους, που συνειδητά απήχαν από την τελευταία εκλογική διαδικασία. Είναι άνθρωποι μεταξύ τους και πολλοί συμπολίτες μας, που είναι απογοητευμένοι με τον τρόπο που γίνεται και ασκείται σήμερα η πολιτική, τις ανακολουθίες της και την αναποτελεσματικότητά της, ειδικά στην αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και στην απουσία μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης ενός ρεαλιστικού οράματος. Η πολιτική, φίλες και φίλοι, επιβάλλεται να αλλάξει. Δεν νοείται να συνεχίζει να γίνεται με όρους του χθες. Αντί για λόγια χωρίς ουσία που διώχνουν τους πολίτες μακριά, χρειαζόμαστε ουσία χωρίς πολλά λόγια. Χρειαζόμαστε σύνεση και υπευθυνότητα. Οι εποχές άλλαξαν, τα δεδομένα άλλαξαν. Οφείλει να αλλάξει και η πολιτική σε κάθε επίπεδο, ξεκινώντας από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού, στους πυρήνες δηλαδή δημοκρατικής λειτουργίας και αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών. Πριν από λίγο καιρό, είχαμε αναρτήσει ένα δελτίο τύπου, στο οποίο τονίζαμε την κακοδαιμονία της ΚΕΔΙΤ, η οποία συνεχίζει να υπάρχει και επί δημαρχίας του κυρίου Παυλή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Οκτωβρίου του 2015, την περασμένη Τετάρτη, δικαιωθήκαμε πλήρως, διότι ό,τι συνέβη στη συνεδρίαση αυτή δεν ήταν απλά μια φασαροκομωδία όπως υπόθηκε, αλλά ήταν μια βιασμένη τραγωδία με το φόνο επί της σκηνής. Η αποπομπή και η διαγραφή του κυρίου Τσούκα έτσι ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποια ανακοίνωση του πορίσματος των ορκωτών ελεγκτών και χωρίς κάποια σοβαρή αιτιολογία, και τα επωνούμενα που άφησε στην τοποθέτησή του ο κύριος Τσούκας ως ανεξάρτητος πλέον δημοτικός σύμβουλος, ότι στην υπόθεση με τις ατασταλίες αναμειγνύεται και ο νυν δήμαρχος, φανερώνουν πολύ απλά την πολιτική και ηθική χρεοκοπία της Δημοτικής Αρχής. Και δυστυχώς μια τέτοια χρεοκοπημένη Δημοτική Αρχή απλά δεν μπορεί να ασκεί με υπευθυνότητα τα καθήκοντά της. Είναι γεγονός πως ο κύριος Παυλής προσπαθεί, το έχουμε ξανατονίσει, να εφαρμόσει ένα προσωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης μαζί με κάποιους αυλικούς. Μόνο που το μοντέλο αυτό αποτελείται από λεπίδες κενού εξουσίας που κατακρεοργούν το Δήμο. Αποτελείται δηλαδή από ένα αδίστακτο και αδιφάγο κύκλωμα που συσσωρεύει αντί να λύνει τα προβλήματα. Οι πολίτες της Τρίπολης πλέον έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Όποιο και αν είναι το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, όποια και αν είναι η εισαγγελική ετοιμιγορία, το σίγουρο είναι ότι η κοινωνία έχει βγάλει το δικό της πόρισμα. Και αυτό δυστυχώς είναι πολύ βαρύ για τις θέσεις, τις προθέσεις και τις ενέργειες του Δημάρχου και της παράταξής του. Κάποιοι αυλικοί που συνεχίζουν, δημοτικοί σύμβουλοι κυρίως της πλειοψηφίας, που συνεχίζουν να είναι διαπρίσιοι υποστηρικτές της αφαιρεγκαιότητας και της ηθικής, πρέπει να προσέχουν, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα έχουν το τέλος του κυρίου Τσούκα. Εμείς ως παράταξη έχουμε αρχίσει και θα συνεχίσουμε ακόμα πιο έντονα τη δεύτερη χρονιά διοίκησης της νυν Δημοτικής Αρχής ένα δυνατό και ανένδοτο αγώνα κατά της διαφθοράς, της διαπλοκής και της απάτης όλων αυτών που διαχρονικά σταύρωσαν το Δήμο με τις δικές τους αμαρτίες, για να λυτρωθούν οι ίδιοι. Σε κάθε γωνιά της Τρίπολης, σε κάθε χωριό, από άκρη σ' άκρη, βρισκόμασταν και θα βρισκόμαστε εκεί για να αγωνιστούμε μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους συνδημότες μας, για μια νέα αρχή, βασισμένη στο άθαρτο και το ηθικό, αρκετά πια με τους βιαστές της αλήθειας και τους δολοπλόκους. Και επίσης θέλω να επισημάνω ότι οι εξελίξεις τρέχουν σε πανελλαδικό επίπεδο διαρκώς κατά του Δήμου της Τρίπολης. Σύντομα θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις και επίσης πολύ σύντομα οφείλουμε να κάνουμε μια συνέντευξη, αλλά λόγω των εξελίξεων που σας ανέφερα δεν μπορέσαμε, όπου εκεί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε τον τρόπο πολιτικής δράσης και που επιδιώκουμε εμείς να υπηρετήσουμε στο συνδυασμό Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα.
Γι' αυτό με μια σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες μέχρι τα Χριστούγεννα θα ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, δηλώνουμε το παρόν και ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για το Δήμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσιαμούλο, σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καπλαμάνος, ανέφερε ότι με τους χαρακτηρισμούς αυτούς που κατευθύνεται στον Δήμαρχο όπως αντίστακτος, θέλετε, λέει, να κρύψετε κάτι και να βάλετε κάτι κάτω το χαλί. Τι εννοούσε με αυτό? Έπρεπε να ρωτήσω τον ίδιο. Δυστυχώς, ανήκει στην κατηγορία των αυλικών ο κ. Καπλαμάνος και εκφράζει την πολιτική του χτες. Λοιπόν, κύριε Τσιαμούλο, είπατε ότι θα τρέχουν. Ακούγονται πολλά σε πανελλαδικό επίπεδο για το Δήμο Τρίπολης. Και σύντομα θα υπάρχουν καινούριες ανακοινώσεις ή αποκαλύψεις, αλήθεια, παιδιά. Κάντε το πιο λιανά, αν μπορείτε. Είχαμε πρόσφατα ένα δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, ο οποίος ήταν γενικός, ρήμαξαν το Δήμο. Δεν αναφέρθηκε ρήμαξαν την ΚΕΔΗ. Και προφανώς, αν διαβάσει κάποιος το δημοσίευμα, καταλαβαίνει ότι επρόκειτο να έρθουν και άλλες τέτοιες καταστάσεις γύρω από τα οικονομικά του Δήμου. Εμείς θα επιτρέψετε μου να έχουμε κάποιες πληροφορίες, τις παρακολουθούμε και επειδή οι πληροφορίες είναι πληροφορίες, θέλουμε να είναι πραγματικά δεδομένα και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω αυτή τη στιγμή στην απάντησή μου και στην ερώτησή σας σε συγκεκριμένα πράγματα. Κύριε Τσαμούλο, θεωρείτε ότι ο κύριος Τσούκας, μέχρι πρώτον ως πρόεδρος της ΚΕΔΗ, είναι το εξεταστήριο θύμα? Στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισα με λαϊκές εκφράσεις ότι τον πέταξαν, όπως είπα, σαν τρίχα από το προζύμι και ότι παλιά στην Ελλάδα της κατοχής θυσίαζαν ένα παιδί για να ζήσει υπόλοιπη οικογένεια που ήταν και πολύ μελής οικογένειες. Άρα έχω τοποθετηθεί σε αυτό και πιστεύω ότι πραγματικά είναι ένα ξυλαστήριο θύμα, χωρίς βέβαια να είναι άμερος των ευθυνών του και χωρίς να, όπως και ο ίδιος δήλωσε δηλαδή, αν τώρα τον έχουν γελάσει, δικό του θέμα να το δείξει στα δικαστήρια. Η δική σας δηλαδή αίσθηση είναι ότι υπάρχει οργανωμένη κατασπατάληση του χρήματος της ΚΕΔΗΤ και υπεξαίρεση των χρημάτων της ΚΕΔΗΤ, είτε προσωπικά από τον Δήμαρχο ή από μέλη της υπάρχουσας της εν ενεργεία Δημοτικής Αρχής? Κυρία Τράκα, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Περιμένουμε το πόρισμα των ορκωτών. Από εκεί και μετά το θέμα αυτό δεν είναι μόνο ενδοπαραταξιακό του κ. Παυλή, γιατί αυτή η παράταξη σήμερα διοικεί το Δήμο. Άρα μας αφορά όλους τι ακριβώς συμβαίνει. Κάτι τελευταίο, θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο ότι δεν ήρθαν, όπως είπαμε, τα αποτελέσματα των ερκωτών υλογιστών στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαν ότι θα είναι περίπου σε 10 μέρες. Αν πιθανολογούμε ότι σε 10 μέρες θα έχουμε νέο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν έρθουν και τότε τα στοιχεία, τι θα κάνουμε? Το πιο πιθανό είναι να μην έρθουν, γιατί οι προθεσμίες που έχουν δηλώσει κατά καιρούς και ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος, δεν είναι ποτέ τυπικοί στις ημερομηνίες τους. Όμως, όπως και αν έχει, μπορεί να είναι σε 10 μέρες, μπορεί να είναι σε 20, αλλά το πόρισμα δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί. Άλλωστε, είναι ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μπουν ορκωτοί ελεγκτές, δηλαδή μια ελεγκτική εταιρεία, και έτσι έχουν υποχρέωση να έρθουν οι ίδιοι ορκωτοί να μας το παρουσιάσουν και να απαντήσουν στα ερωτήματά μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.